Πάμε μια βόλτα στην Κινέτα τώρα. Να δούμε πώς ξεκινάει. Όπου μετράνε τις πληγές τους. Εκεί είναι ο Λάζος Ματικός. Λάζο! Έλα, Λάζο μου, έλα. 300 σπίτια λέει τουλάχιστον. Ναι, γεια σας. Καλημέρα, έχουμε ένα θέμα. Γιώργο, με ακούσει, έχουμε ένα γουρούνι εδώ πέρα το οποίο μας κυνηγάει από το πρωί. Είναι αυτό που βρήκες χθες. Έχει μετατραπεί πολύ. Συγγνώμη, παιδιά, απλά δεν μπορώ να. Να στηθώ για τον λόγο, τι με δαγκώνει, παιδιά. Παιδιά, Λάζο. Συγγνώμη. Λάζο. Λάζο. Είμαστε στη δεύτερη μέρα. Προσπάθησε να αποκαταστήσει τη σχέση σου. Δεν μπορώ να αυτή λέγεται δαγκώνει. Χειρομέρα. Λέγεται έχει χειρομέρα. Έχει δεν ξέρω. Λοιπόν. Λοιπόν. Λάζο. Σα πήρω να αποκαταστήσω. Συγγνώμη, αλλά δαγκώνει, παιδιά. Καλημέρα, είναι ο φίλος μας από το πρωί έχει έρθει και μας είπα. Είναι θηλυκό, Λάζο. Δεν μπορώ, Παναγία μου. Δεν μπορώ. Λάζο, επειδή είναι τραγικό το θέμα και μετράμε τις πληγές στην Κινέτα, προσπάθησε να τα βρεις με τη γουρούνα. Είναι το γουρούνι που παρασύρθηκε χθες. Συγγνώμη, αλλά η αντίδρασή μας είναι φυσιολογική. Περιγράφει γεγονότα τα οποία είναι άσχημα και τραγικά. Αλλά έχουν οι άνθρωποι τον πόνο τους. Την ίδια στιγμή η γουρούνα ήθελε να κερδίσει τις εντυπώσεις. Είναι το ένα λεπτό της δημοσιότητας. Έχω δει εγώ γουρούνες και γουρούνια που ψάχνονται για το ένα λεπτό της δημοσιότητας. Πολλά.